Γεια σας και καλώς ορίσατε πάλι στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Όπως σας έχω υποσχεθεί, αυτό το βίντεο είναι η περιγραφή και η άποψή μου για το ντεμακιγιάζ ματιών από την εταιρεία Aven. Λίγο πολύ όλες οι περιγραφές και οι απόψεις, δηλαδή τα reviews που θα κάνω, θα έχουν το ίδιο μοτίβο και ξεκινάμε με την περιγραφή του προϊόντος. Δυστυχώς δεν έχω το χάρτινο περίβλημα που... Αυτό που ακούτε είναι πάλι η Σουζή που παίζει. Δεν έχω το χάρτινο περίβλημα του κουτιού. Πετάχτηκε στα σκουπίδια. Σουζή! Όχι αυτό! Άσου παιδί μου αυτό! Όχι! Μπράβο το καλό παιδί! Σουζή, ένα βίντεο θέλω να κάνω. Κορίτσι μου, έλα να πηγαίνεις την κάνω. Άτε. Να την η Σουζή. Σουζή, μη. Γεια σας παιδιά, λέει η Σουζή. Πού του κου του κου του κου του κου του κου του κου του. Ναι, κι εγώ σ' αγαπώ, κι εγώ σ' αγαπώ. Η Σουζή την αρέσει πολύ να γλύφει το μακιγιάζ μου γιατί μυρίζει. Τα μάτια της είναι κόκκινα από το φωτισμό, δεν ξέρω γιατί όμως. Εδώ τι κάνω δεν είναι. Διαβολικό σκυλί. Τέλος πάντων. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην περιγραφή προϊόντος. Λοιπόν, το μπουκαλάκι μέσα στο χάρτινο περίβλημα είναι αυτό εδώ. Έχει 125 ml. Γράφει επάνω «De maquillon douceur pour les yeux, yeux sensibles». Και από κάτω στα αγγλικά, Gentle Eye Makeup Remover for Sensitive Eyes. Στο χαρτί που έχει μέσα στο κουτί, έχει γαλλικά, ελληνικά και ιταλικά σε οδηγίες. Εδώ επάνω έχει και άλλες γλώσσες, αλλά τις οδηγίες τις έχει μόνο στα αγγλικά και στα γαλλικά. Αγγλικά-γαλλικά λοιπόν. Πέρα από αυτό έχουμε 125 ml, το προϊόν έχει υφή gel, δεν ξέρω αν φαίνεται καθαρά. Είναι ένα gel, δηλαδή μία φάση, δεν είναι διφασικό ντεμακιγιάζ ματιών, όπως παραδείγματος χάρη κάποια άλλα που έχω, γι' αυτό κοίταξε εκεί πάνω, τα οποία πρέπει να τα κουνήσεις για να γίνουν μείγμα το λάδι με το νερό και να μπορέσεις να βγάλεις το ντεμακιγιάζ. Λοιπόν, αυτό εδώ λοιπόν το ντεμακιγιάζ απευθύνεται σε αυτούς που έχουν ευαίσθητα μάτια και θέλουν να βγάλουν μακιγιάζ στα μάτια, το οποίο προφανώς θα είναι και αδιάβροχο. Δεν το γράφει επάνω ότι βγάζει αδιάβροχο μακιγιάζ και αυτά, αλλά φαντάζομαι ότι οποιοδήποτε ντεμακιγιάζ ματιών αυτή την λειτουργία έχει. Ιδάλλως μπορείς να χρησιμοποιήσεις και το ντεμακιγιάζ προσώπου ή απλά να πλύνεις το πρόσωπό σου. Λοιπόν, οπότε αυτό το προϊόν απευθύνεται στους ανθρώπους που έχουν ευαίσθητα μάτια, ευαίσθητη επιδερμίδα και θέλουν να βγάλουν το μακιγιάζ από τα μάτια τους. Αυτό το προϊόν ουσιαστικά, λόγω ότι είναι Aven, και το λέει και επάνω ότι είναι gentle και για, ότι δηλαδή είναι μαλακό ντεμακιγιάζ και ότι είναι για ευαίσθητα μάτια, υπόσχεται ότι θα είναι ευαίσθητο με την επιδερμίδα σας, παρόλα αυτά ότι θα είναι αποτελεσματικό. Λοιπόν, πώς δουλεύει αυτό το ντεμακιγιάζ, δηλαδή ποιες είναι οι ιδιότητες του. Συνήθως τα ντεμακιγιάζ ματιών έχουν λάδι μέσα, το οποίο λάδι διαλύει το αδιάβροχο μακιγιάζ των ματιών και επίσης έχουν μια φάση νερού η οποία σκουπίζει το λάδι και φεύγει το μακιγιάζ από τα μάτια. Το προϊόν αυτό είναι gel και αυτό ακριβώς είναι το περίεργο της υπόθεσης. Έψαξα λοιπόν στα συστατικά του για να δω ποιο από τα συστατικά του είναι αυτό που κάνει που παίρνει το μακιγιάζ από τα μάτια μας. Το συστατικό αυτό είναι η τριεθανολαμίνη. Λοιπόν, θα μου πείτε, δεν μας ενδιαφέρει αυτό, την τζάμπα μας το λες, θα επανέλθω αργότερα σε αυτό και είναι σημαντικό. Πόσο κοστίζει αυτό το προϊόν, είναι γύρω στα 10 ευρώ για 125 ml. Φαντάζομαι ότι θα χρειάζεστε 2 ml για κάθε μάτι,
Δηλαδή 4 ml θα χρησιμοποιείτε τη φορά, χοντρά-χοντρά στο πούμε 5 ml τη φορά, 10 φορές 50 ml, 20 φορές 100 ml, 23 φορές. Δηλαδή αυτό, αν το χρησιμοποιείτε καθημερινά, με σπάταλη, όντας σπάταλη στο να το χρησιμοποιείτε, θα σας βγάλει 1 με 1,5 μήνα, φαντάζομαι. Υποθέτω. Έτσι πιστεύω, έτσι λένε μαθηματικά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λοιπόν, έχουμε περιγράψει το προϊόν, από τι είναι φτιαγμένο, το χρώμα του. Ξέχασα να σας πω, είναι ημιδιάφανο, όπως βλέπετε, το τζελ, και έχει άρωμα λουλουδάτο. Το άρωμά του μυρίζει λουλούδι, μυρίζει τριαντάφυλλο και επίσης το έψαξα, αυτό οφείλεται στο άρωμα που έχει, έχει ένα πάρφουμ στο τέλος, το οποίο είναι ένα χημικό συστατικό που δίνει αυτή τη μυρωδιά του τριαντάφυλλου και τη χρησιμοποιούν πάρα πολύ τριαντάφυλλου και τη χρησιμοποιούν πάρα πολύ στα cosmetic formulations. Λοιπόν, πού μπορείτε να το βρείτε, μπορείτε να το βρείτε στα φαρμακεία, είπαμε online και όλα αυτά. Λοιπόν, τώρα θα μιλήσουμε για την τριεθανολαμίνη. Η τριεθανολαμίνη, έχοντας κάνει κάποια έρευνα στο ίντερνετ, μου έβγαλε ότι υπάρχει περίπτωση να είναι καρκινογονική, δηλαδή carcinogenic, και υπάρχει περίπτωση για να έχει toxicity, δηλαδή να υπάρχει τοξικότητα και όχι απλή τοξικότητα, δηλαδή όταν το τρως, αλλά και όταν το βάζεις πάνω σε δερματικό ιστό, δηλαδή έχει topical, όταν έχουμε topical application υπάρχει περίπτωση για toxicity. Έτσι λοιπόν συμβουλεύτηκα και το βιβλίο μου εδώ, αυτό εδώ, που είναι ένα, ουσιαστικά ένα λεξικό από όλα τα cosmetic ingredients, που όλα τα συστατικά που έχουν μέσα τα καλλυντικά, και λέει για την τριεθανολαμίνη, να σας κάνω μία μετάφραση τώρα απευθείας, συγγνώμη αν δεν είναι καλή, λέει ότι χρησιμοποιείται στα σαμπουάν, στα σαπούνια, στις κρέμες, και είναι για να detergent, δηλαδή για να καθαρίζει. Λέει ότι βρέθηκε παθολογία μέσα στον γαστροεντελικό σωλήνα σε δηλητηριασμένα ινδικά χειρίδια από την τριεθανολαμίνη. Είναι ένα irritant, δηλαδή ερεθίζει. Βρέθηκε σε τεστ στην Ιταλία και στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια να είναι το πιο συχνό αντιγόνο, αλλεργιογόνο σε αυτά που υπάρχουν στα emulsifiers, δηλαδή σε αυτά που κάνουν ένα emulsion, δηλαδή αυτό το emulsion, πώς να το πω, ένα emulsion είναι όταν έχουμε λάδι και νερό μαζί και είναι μία φάση στα καλλυντικά. Λέει, βάσει της το πληροφοριών που έχουμε τώρα, το CIA Expert Panel, που εξηγεί τι είναι, νομίζω είναι αυτό το σώμα το οποίο αποφασίζει για τα καλλυντικά, έχει καταλήξει ότι είναι ασφαλές, έτσι όπως χρησιμοποιείται προς το παρόν στα καλλυντικά, αλλά στα προϊόντα που προορίζονται για εκτεταμένη επαφή με το δέρμα, η συγκέντρωσή του δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5% και να χρησιμοποιείται μόνο σε προϊόντα που τα ξεπλένεις. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με nitrosating συστατικά. Λοιπόν, αυτό σίγουρα νομίζω ότι υπερβαίνει τα 5%, γιατί ήταν το δεύτερο νομίζω στη σειρά, οπότε μάλλον έχει αρκετά. Αυτό δεν μου άρεσε. Γιατί υποτίθεται ότι επειδή είναι τζέλ και δεν έχει λάδι μέσα, ότι δεν χρειάζεται μετά να ξεπλύνουμε το πρόσωπό μας. Αλλά ακόμα και αν πούμε ότι η τοξικότητά του είναι μικρή και ελάχιστη και ότι δεν είναι για όλους και ότι δεν έχει γίνει σε ανθρώπους αλλά έχει γίνει σε ειδικά χειρίδια και σε αρουραίους και σε ποντίκια, γιατί βρήκα ένα διδακτορικό στο ίντερνετ, 290 σελίδες, που έχει ακριβώς αυτή την έρευνα, δηλαδή πώς η τριεθανολαμίνη επηρεάζει το δέρμα. Το συμπέρασμα ήταν ότι, εντάξει βέβαια εκεί γίνεται σε υπερβολικό βαθμό για να δουν τα αποτελέσματα, ότι ερέθησε το δέρμα, δηλαδή ότι πραγματικά ερεθίζει το δέρμα. Αυτό μου κάνει εντύπωση, γιατί υποτίθεται ότι η Αβέν αυτό το προϊόν το βγάζει
Για ευαίσθητα δέρματα. Πήγα στο Makeup Alley και είδα ότι πολλοί του έδιναν 5 αστέρια και τους άρεσε πάρα πολύ. Πολλούς τους ενοχλούσε η μυρωδιά που ήταν λουλουδάτη. Εμένα οφείλω να ομολογήσω ότι δεν με ενόχλησε. Και πάρα πολλοί είπαν ότι τους καίει τα μάτια. Εμένα προσωπικά δεν μου έκαψε τα μάτια. Η προσωπική μου εμπειρία με το προϊόν είναι ότι δεν αντιμετώπισα κανενός είδου ερεθισμού και κανενός είδου τσούξιμο στα μάτια. Και ενθουσιάστηκα, μου άρεσε πριν κάνω την έρευνα βέβαια όλα αυτά. Και μου άρεσε που ήταν τζέλ και μου άρεσε και η μυρωδιά. Και ήμουν έτοιμη να σας το παρουσιάσω σαν ένα προϊόν τρελών προδιαγραφών. Κάνοντας όμως την έρευνα και βλέποντας εδώ ότι περιέχει αυτό το προϊόν την τριαναθανολαμίνη, δεν μου άρεσε καθόλου. Γιατί θεωρώ ότι η Αβέν είναι μια εταιρεία που φημίζεται για τα μαλακά προϊόντα της, για ευαίσθητες επιδερμίδες. Εάν είναι να κάνεις ένα προϊόν για ευαίσθητες επιδερμίδες και να βάλεις ένα πασίγνωστο, όπως φαίνεται για αυτούς, ερεθιστικό, όπως η τριαθανολαμίνη, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω ποιο το νόημα. Ακόμα και να είναι 1% η πιθανότητα να ερεθίζει, ακόμα και αν δεν είναι καρκινογόνο, θα έπρεπε η Αβέν να το αποκλεί από τα συστατικά της. Βέβαια αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Το προϊόν έχει και πάρα πολλά θετικά. Δεν είναι ελαιόδες. Τι σημαίνει αυτό? Είναι τζέλ, πιο εύκολο στη χρήση. Δεν είναι λιγδιάρικο. Δεν χρειάζεται να το κουνήσεις και κατευθείαν να το εφαρμόσεις. Δεν χρειάζεται να περιμένεις πάρα πολλή ώρα για να δράσει το λάδι πάνω στο μακιγιάζ. Αφαιρεί τέλεια το μακιγιάζ από τα μάτια. Δεν είναι δηλαδή κάτι που μου τζουρώνει ή ας πούμε όπως πρέπει να τρίβεις με τις ώρες. Όχι, καμία σχέση. Είναι πάρα πολύ αποδοτικό. Είναι πάρα πολύ ευχαριστή η εμπειρία με αυτό, αν δεν σας τσούξει τα μάτια. Βέβαια, εμένα δεν μου τα έτσουξε. Και γενικά, ας πούμε, είναι ένα προϊόν που εάν δεν μπεις στη διαδικασία να κάνεις την έρευνα αυτή στο ίντερνετ και στα συστατικά και δεν είσαι από τους λίγους άτυχους που θα έχει κάποια αντίδραση σε αυτό, θα το θεωρήσεις πάρα πολύ καλό. Θα του δώσεις 9 στα 10, 10 στα 10. Προσωπικά, ας πούμε, θα του έδινα 10 στα 10 πριν κάνω την έρευνα. Κάνοντας όμως την έρευνα, εκνευρίστηκα. Και εκνευρίστηκα γιατί δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πού θα βασιστούμε εμείς οι άνθρωποι? Γιατί πρέπει να χάσω 2-3 ώρες από τη ζωή μου να ψάχνω για να βρω ότι τελικά η Αβέν είναι μια εταιρεία που δεν μπορώ να βασιστώ. Εγώ, σαν φαρμακοποιός, ως τώρα την Αβέν την είχα εκεί ψηλά. Αλλά τώρα κάπως αρχίζει να αλλάζει η γνώμη μου και η άποψή μου και δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Τώρα, θα μου πείτε, πολύ ωραία μας τα λες, τι έχεις να προτείνεις. Γιατί εντάξει, ας πούμε, θα το χρησιμοποιήσουμε, ναι ή όχι. Εγώ προσωπικά θα το χρησιμοποιήσω. Και τι εννοώ θα το χρησιμοποιήσω? Εφόσον δεν μου προκάλεσε κάποια αλλεργία ή τοξικότητα, θα καθαρίζω με αυτό το προϊόν το βαρύ μακιγιάζ στα μάτια μου και αμέσως θα το ξεπλένω, δηλαδή θα πλένω το πρόσωπό μου με το αφρόδες καθαριστικό που θα έχω την δεδομένη στιγμή. Και έτσι θα φεύγουν οποιαδήποτε υπολείμματα και δεν θα έχω πρόβλημα τοξικότητας. Πράγμα που πρέπει πάντα να κάνετε όταν ξεβάφετε τα μάτια σας. Δηλαδή, μετά από το καθαριστικό, το δεμακιγιάζ των ματιών, να ξεπλένετε τα μάτια σας. Κάνοντας αυτή την έρευνα στο ίντερνετ, βρήκα ένα site από έναν οφθαλμίατρο, ο οποίος έλεγε ότι πολλές φορές μου έρχονται ασθενείς και δεν ξέρω τι πρόβλημα έχουν, μέχρι που τους ρωτάω πώς αφαιρούν το make-up στα μάτια. Το μάτι μας έχει δακρυϊκούς αδένες. Οι δακρυϊκοί αδένες βρίσκονται κάτω από το βλέφαρο, κάτω από εδώ και ο δακρυϊκός σπόρος είναι ακριβώς εδώ. Αυτοί οι δακρυϊκοί αδένες παράγουν κάποια υδατώδης μορφή δακρύων και σμίγμα, το οποίο αναμειγνύεται και καθώς μιλάμε και ζούμε και είμαστε ξύπνοι, το μάτι μας ανοιγοκλίνει συνέχεια και έτσι ενυδατώνεται το μάτι. Τι γίνεται τώρα? Όταν βάζουμε μακιγιάζ το οποίο είναι πάρα πολύ λαδερό ή όταν βγάζουμε το μακιγιάζ μας με λάδι ή βαζελίνη, που πολλοί χρησιμοποιούν βαζελίνη για να αφαιρέσουν το μακιγιάζ, υπάρχει περίπτωση όλοι και δεν ξεπλένουμε το πρόσωπό μας μετά με νερό, υπάρχει περίπτωση. Αυτά συμβαίνουν όταν μιλάς και μιλάς στο ντουβάρι.
Αυτός που είδατε μόλις τώρα είναι ο κύριος που έσπασε τα πιάτα στο προηγούμενο βίντεο. Και το ύφος απορίας που με κοίταξε είναι γιατί νομίζει ότι τόση ώρα μιλάω μόνη μου. Λοιπόν, όταν βγάζουμε το μακιγιάζ, πρέπει να, οπωσδήποτε να πλένουμε καλά την περιοχή των ματιών με κάποιο σαπούνι και αν τσούζουν τα μάτια σας, χρησιμοποιήστε το Johnson στο παιδικό σαμπουάν, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι εδώ πέρα δεν έχουμε... Τώρα τι είναι το φάντασμα? Παντελή, κάνω βίντεο. Τι να βρεις, κάθε ένας με την τρέλα του. Ήρθε να παίξει με το σκυλί. Πρέπει χρησιμοποιήστε Johnson παιδικό σαμπουάν για να ξεπλύνετε εντελώς τη λιπαρότητα και να μην μπλοκάρουν οι αδένες. Γιατί αν μπλοκάρουν οι αδένες μπορεί να εμφανίσετε από έναν απλό ερεθισμό σε φουσκωμένα πρισμένα μάτια. Γι' αυτό πολλοί που βάζουν βαζελίνη τη νύχτα ξυπνάνε με πρισμένα βλέφαρα. Ή το χειρότερο με ένα χαλάζιο. Λοιπόν, το βίντεο είναι 16 λεπτά, πάλι το παρατράβηξα. Σαν βαθμολογία θα του βάλω ένα 3 στα 10 και αυτό λόγω της παραπληροφόρησης που υπάρχει και τίποτα άλλο. Προσωπικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λάδι με νερό σε αναλογία ένα προς ένα για να ξεβάψετε το μάτι σας από αδιάβροχο μακιγιάζ, οτιδήποτε λάδι, αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, που είναι πάρα πολύ φθηνό και μπορείτε να το κάνετε στο σπίτι. Και υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα μακιγιάζ ματιών πολύ πιο φθηνά στην αγορά, που φαντάζομαι κάνουν την ίδια δουλειά. Δεν έχω κάτι άλλο να σας προτείνω προς το παρόν, παρά μόνο αυτό το σπιτικό μακιγιάζ, το οποίο πιστεύω ότι είναι και το πιο εύκολο να κάνετε και το πιο φθηνό. Βέβαια, μπορεί να μυρίζετε σαν χωριάτικη σαλάτα, αν βάλετε ελαιόλαδο, αλλά εντάξει, ο καθένας όπως τη βρίσκει. Μπορείτε να βάλετε αμυγδαλέλαιο, που είναι και πιο λιγότερο λιπαρό, γιατί δεν έχει και καμία μυρωδιά. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βιντεάκι μου, περιμένω τα σχόλιά σας, εγγραφείτε αν θέλετε, κάντε like κτλ. Θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Και αν σας άρεσε το μακιγιάζ αυτό που έχω στο βίντεο, πείτε μου να σας κάνω ένα tutorial. Περιμένετε λίγο να σας το δείξω και χωρίς τα γυαλιά. Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας που αντέξατε 18 λεπτά μαζί μου. Γεια σας, φιλάκια! Πώς καταφέρνεις πάντα και καταστρέφεις τα βιντεά.